Μαζί μας είναι ο Μάνος Πίντζης, ο οποίος μπήκε και πρέπει να σας πω ότι είναι από τους ανθρώπους που όταν μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο, το ξέρεις ότι το έχεις αυτό, έτσι. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο, ότι κάτι γίνεται και όλοι ασχολούνται μαζί σου. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά. Εντάξει, που μου το λες εσύ. Το ξέρεις και το προκαλείς κιόλας. Δεν είναι κακό. Δεν θέλω να προκαλώ τίποτα. Απλώς αυτό είμαι. Δεν είναι κάτι πολύ θετικό που θες να το προκαλείς. Δεν είναι όλα τα πράγματα αρνητικά. Το να προκαλούμε κάτι. Μην είσαι προκατηλημένος. Το να προκαλείς είναι καμιά φορά και πολύ θετική κατάσταση. Ναι, και άλλες φορές δεν είναι καθόλου θετική η κατάσταση. Ναι, πάντως δεν θα σε πούμε εγώ κεντρικό. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι καθόλου. Ίσως στέει το. Αυτό που έχει συμβεί με μένα, αυτή η εμφάνιση. Το 1,87, λευκό μαλλί. Μόνο 1,87. 1,87. Θα έλεγα ότι, ότι είσαι πιο ψηλός. Τώρα που φοράω και τις μπότες, να μπορεί. Λοιπόν, αυτό απλώς κάνει εντύπωση αυτό. Τι αισθάνεσαι ότι έχει συμβεί, γιατί λες αυτό που έχει συμβεί με μένα. Κοίταξε να δεις. Όπως έχω πει ότι και στο σχολείο. Να αυτοπροσδιοριστείς, δηλαδή. Ναι, και στο. Και μελαχρινό παιδί, ναι. Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήμουνα παρατήρητος. Λες και ήμουνα. Πώς είναι το διάφανο, το πλαστικό, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν υπήρχε αυτό. Το απολάμβανες αυτό ή σε ενοχλούσε και ήθελες να είσαι πιο ορατός? Όχι, όχι. Ήθελα να είμαι πάρα πολύ ορατός, αλλά δεν έβρισκα αντίκρισμα. Ναι. Πάντως ισχύει, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας ότι οι πολύ ωραίοι και οι πολύ ωραίες του σχολείου συνήθως ξεθυμμένοι αυτό. Και τα ασχημόπαπα, τα πιο παιδιά που περνάνε πιο απαρατήρητα είναι αυτά που κάνουν τον μπαμ στη συνέχεια. Ναι, το έχω ακούσει το μύθο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι μύθος πραγματικότητα. Ναι. Αλλά πάντως από κάτι συμβαίνει με ανθρώπους που. Έγινε. Γιατί γεννήθηκε σε ένα παιδί το οποίο περνούσε απαρατήρητο. Το προετοίμαζες μέσα, σου έλεγες εγώ τώρα μπορεί να περνάω απαρατήρητος, αλλά σε λίγο θα δείτε τι θα γίνει. Θα μπαίνω μέσα και θα συμβαίνει κάτι. Όχι, όχι καθόλου. Απλώς συνέβη. Συνέβη. Ναι. Σε ποια ηλικία περίπου το πάθατε? Το πάθαμε. Το πάθαμε στην ηλικία με το που. Η πρώτη μου δουλειά, με το που τέλειωσε η δραματική σχολή και μπήκα στην πρώτη μου δουλειά. Με είδαν τα του χώρου οι άνθρωποι. Ναι. Και με δεχτήκαν στο θέατρο. Δηλαδή, ακόμα και στην δραματική σχολή, γιατί και η δραματική σχολή, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένας εύκολος χώρος για ένα ντροπαλό παιδί. Γιατί έδωσες εξετάσεις, έδινες εξετάσεις συνέχεια. Έκανε τις παραστάσεις, τους μονολόγους σου. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνεις στην δραματική σχολή. Αλλά θέλω να πω ότι ήδη το πολύ εσωστρεφές το είχες πετάξει από πάνω σου. Νομίζω ότι το δουλεύεις όλο αυτό το πράγμα, την ντροπαλότητα, θα έλεγα. Είσαι συναισθαλμένος, έχεις ανασφάλειες, δεν το πετάς ποτέ από πάνω σου. Ναι. Ακόμη και τώρα, πριν βγω στη σκηνή, έχω μία. Δεν ξέρω, κάτι με πιάνει, αλλά με το που ανεβαίνω σκηνή, τα ξεχνά όλα. Αυτό δεν είναι όμως τρακ? Όχι τρακ, δεν είναι τρακ αυτό. Είναι μια κρίση εσωστρέφειας. Ακριβώς, δεν είναι τρακ. Το τρακ μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, πολύ αρνητικά. Αυτό που έχω είναι ότι όχι, τώρα θέλω να. Να φουζουρέψω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να βγω στη σκηνή. Θέλω. Είναι πράγματα τα οποία. Είμαι ακόμη ντροπαλός. Ναι. Και μ' άρεσε πολύ, διάβασα ότι δεν είσαι κυνηγός με τις γυναίκες. Ή σε κυνηγάνε αυτές. Κοίταξα, δεν θα πω ότι είμαι το Greek lover του 80 στις ελληνικές ταινίες με το καταλαβαίνεις. Ευτυχώς για σένα, όχι. Δεν ήμουνα ποτέ. Απλώς τα πράγματα συνέβαιναν για μένα. Υπάρχει κάποια παλιότερα, χθες όταν υπήρχαν περιοδικά, λέγανε ότι ένας από τους τίτλους που πουλούσε περιοδικά ήταν το πώς θα την καταφέρετε, πώς θα την ρίξετε, ανδρικά περιοδικά. Υπάρχει αυτό στο μυαλό των ανδρών, ότι υπάρχει η ατάκα ή ότι ξέρω αν κάνω αυτό και αυτό θα έχω ποια γυναίκα θέλω? Υπήρχε καθόλου αυτό στο μυαλό σου? Τι να κάνω, ποια στρατηγική να χρησιμοποιήσω? Ξέρεις, όταν ασχολούμαστε με τις γυναίκες, φτάνει η ηλικία να ασχοληθείς με τις γυναίκες και είσαι και ντροπαλός. Ναι, αρχίζεις και διαβάζεις διάφορα manuals πάνω σε αυτό, αλλά δεν πιάνει τίποτα από αυτό όταν δεν το πιστεύεις ή όταν το κάνεις απλώς μαθηματικά. Καταλαβαίνεις. Έχω μάθει την ατάκα μου, πάω να την πω στη αυτή που μου αρέσει. Και, όχι, είναι θέμα καθαρά ενεργειακό. Είσαι συναισθηματικός τύπος. Διάβασα ότι δυσκολεύτηκες όταν χώρισες. Ναι, θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ συναισθηματικός τύπος. Δεν ξέρω, είναι πολύ βαρύ αυτό για μένα. Το κουβαλάω, αλλά έτσι είμαι. Ναι, δυσκολεύτηκα. Και δυσκολεύομαι όχι μόνο με το χωρισμό. Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύεσαι ακόμα με το χωρισμό. Με αυτή την πραγματικότητα. Όχι, δεν δυσκολεύομαι με το χωρισμό. Δυσκολεύομαι την πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Ποια πραγματικότητα. Άσχημη, τη σκληρή πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Και δεν λέω γιατί. Γενικά. Του κόσμου αυτού. Είσαι αισιόδοξος. Είναι πολύ σκληρός ο κόσμος. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τα πράγματα αν ένας κούκος φέρνει την άνοιξη, αλλά προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος και προσπαθώ να βοηθάω. Να βοηθάω την καθημερινότητά μου και τον ανθρώπο να γίνεται πιο εφικτή, πιο ρομαντική. Μου έλεγες προηγουμένως, και είχε πολύ πλάκα, ότι είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που αγγίζουν τους άλλους. Και λέω, όχι. Ναι, δηλαδή. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Είσαι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα και δεν περίμενα από μια ωραία γυναίκα να μην θέλει να την αγγίζουνε. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα φιλήσω με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό κάποιον. Εσύ είσαι πολύ εγκάρδιος. Πάρα πολύ. Ναι. Και έχει παρεξηγηθεί αυτό. Όχι, όχι. Απλώς έχω αντιμετωπίσει, ξέρεις, πέφτουν μπροστά σύρματα κανονικά. Ναι. Ότι μερικοί δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν το από μακριά, το περιβάλλον τους. Δεν θέλουν να μπαίνεις κάποιος στο περιβάλλον τους. Ναι. Εσύ δεν έχεις όμως κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Ούτε. Εμένα μ' αρέσει να έχω αυτή την ενέργεια με τον άλλο κόσμο. Ναι. Ειδικά η αγκαλιά. Μ' αρέσει η αγκαλιά. Ναι. Μήπως σου έχει λείψει η αγκαλιά. Όταν ήσουν ένα παιδί σε πέναν, αγκαλιές πολλές. Πάρα πολύ αγκαλιά. Ναι. Ίσως δεν σου έχει λείψει τότε. Δεν μου έχει λείψει. Θες να δίνεις αγκαλιά. Ακριβώς. Επειδή την έχω πάρει απλόχερα, θέλω να τη δώσω και απλόχερα. Ναι. Και είναι μεγάλο φάρμακο η αγκαλιά. Είναι μεγάλο φάρμακο η αγκαλιά. Μου είχε πει ότι ήσουν κάπου για μια δουλειά στην Πολωνία και εκεί οι άνθρωποι δεν θέλουν καθόλου. Είναι στο κουτάκι τους. Ναι, ναι, είναι πολύ. Δεν ξέρω. Δεν θέλουν τα γίγματα. Είναι πολύ. Και πήγα να αγκαλιάσω τη φωτογράφου και νέα κοπέλα που συνεργαστήκαμε και κάναμε ωραία δουλειά. Γελάσαμε, φάγαμε, κάναμε τη δουλειά και. Όπα. Την αγαπώ. Εδώ στην Ελλάδα λέω δεν έχει όπ. Έλα εδώ, λέω, σταυρωτά φιλιά, αγκαλιά και, και φεύγω για Αθήνα. Ξέχνα το. Ναι. Εγώ με Έλληνες, λέω. Ναι. Πάντως, ξέρεις, οι άνθρωποι που δεν θέλουν πολλά τέτοια, δεν σημαίνει ότι ίσως έχουν έναν άλλο τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους, τη συμπάθειά τους. Μπορεί δηλαδή να σε συμπαθούσε πάρα πολύ και να της άρεσε πολύ παρέα σου, αλλά απλώς να έχει τον τρόπο της. Δίνεις τους ανθρώπους τον χρόνο να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο τους ή βρίσκεις έναν τρόπο και επιβάλλεσαι. Όχι, πάντα δίνω το χρόνο στους ανθρώπους να αρχίσουν να ανοίγονται, να αισθανθούν πιο άνετα μαζί μου, δεν επιβάλλομαι καθόλου. Ναι. Είσαι αλφα μέιλ. Ωραία ερώτηση. Θέλω να είμαι αλφα μέιλ. Είναι έξυπνο κάποιος να είναι αλφα μέιλ? Δεν είναι θέμα ξυπνάδας. Είναι θέμα στάσης. Ζωής. Αναβράζουσας τεστοστερόνης. Ούτε λαπτάνουσας τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη είναι χαζή ορμόνη. Ναι, μένει πολύ ζωτική για τον άντρα, αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει να σε διοικεί η τεστοστερόνη σου, η ορμόνη σου βασικά. Ναι. Χρειάζεται μια πολύ ωραία μίξη της ψυχής σου, του κεφαλιού σου και της ορμόνης και του σώματός σου. Ναι. Της ορμόνης σου βασικά. Άρα θες να είσαι αλφα μέιλ, αλλά εντάξει, δεν χάρηκε και ο κόσμος αν δεν είσαι. Πώς είναι να είσαι. Ωραία, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις πάνω στο θέμα. Ναι. Γιατί όταν είσαι άντρας, έχεις μια επιθυμία να είσαι αλφα μέιλ. Αν μπει σε ένα χώρο, σε μια δουλειά, σε όλες αυτές τις συνθήκες και δεν είσαι εσύ το αλφα μέιλ, τι γίνεται? Θέλω να μου περιγράψεις. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι δεν είμαι το αλφα μέιλ. Έχω αισθανθεί ότι. Έχω αισθανθεί άλλα αρσενικά θα θέλουν να επιβληθούν με το ταπεραμέντο τους, ότι αυτό και τους ξέρουμε όλους και έχουμε τις γνωριμίες μας και κάνουμε αυτά, κάνουμε εκείνο, με τα πλούτη τους, με τα υλικά τους. Ναι. Όχι, δεν πειράζει. Ναι. Ξέρεις, το αφήνεις αυτό. Το αφήνω γιατί ξέρω πολύ καλά τι είμαι εγώ. Ναι. Δηλαδή δεν προσπαθώ να επιβληθώ σε κάποιον ο οποίος με το ζόρι θέλει να δείξει ότι. Ναι, και καλά. Θέλει να είναι πάνω ο φωνακλάς του δωματίου που λέμε. Ναι, αυτόν τον αφήνεις να φωνάζει. Εγώ δεν είμαι ο φωνακλάς του δωματίου. Ναι. Δηλαδή μπαίνω σε ένα χώρο, σε ένα πάρτι και θα κάνω τα τέρατα για να με προσέξουν. Όχι. Θα κάτσω στο μπαρ. Θα κάτσεις στο μπαρ. Να πιω το κοκτέιλ μου και να ακολουθώ. Ναι, δεν μιλάς, είσαι λίγο ήσυχος. Ακριβώς. Είσαι λίγο σιωπηλός. Θέλω να μου πεις όλη αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Τα πολλά αλφα μέιλ, τα αλφα αρσενικά, για να μην μιλάμε μόνο αγγλικά, θέλουν μεταξύ τους να πλακωθούν. Υπάρχει πάντα η επιθετικότητα, υπάρχει το άσε με μένα, γιατί δεν είναι όλοι κούλτοι σαν εσένα που κάθονται πίσω και λένε άστο να κάνει το κομμάτι του. Κοίταξε να δεις, αυτό υπάρχει το... Ναι, τα αρσενικά έτσι είναι. Τα αρσενικά προσπαθούν να επιβληθούν το ένα στο άλλο. Ναι. Άλλοι με άλλο τρόπο και άλλοι με τον άλλο τρόπο. Άλλοι με τον πιο ήρεμο τρόπο, τον πιο στοικό τρόπο. Ναι. Και άλλοι με τον βίαιο τρόπο, τις ορμόνες τους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ φυσιολογική δρόμη αυτή για ένα αρσενικό. Ναι. Μόντελινγκ και ηθοποιία. Έχεις πει πολλές φορές ότι αν κάποιος αμφισβητεί τη διεθνή μου καριέρα, ας ανοίξει να δει. Mm-hmm. Άρα και εκεί είμαστε αλφαμέλη, δεν μας νοιάζει τίποτα. Ναι, δεν νομίζω να έχω να αποδείξω κάτι. Ναι. Δηλαδή... Πόσο απέχει το μόντελινγκ από το κομμάτι του παίζω ένα ρόλο και κάνω υποδίωμαι? Είναι διαφορετικά κομμάτια. Το υποκριτικό κομμάτι δεν έχει να κάνει με το άλλο, είναι απλώς τίνεσαι και κάνεις έναν κατάλογο, μια φωτογράφηση. Mm-hmm. Είναι ωραίο. Παρ' όλα αυτά με βοήθησε. Φυσικά είναι, όλα είναι ωραία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά με βοήθησε υποκριτική να υποκριθώ το μοντέλο. Γιατί ήμουν στραβάδι, δεν ήξερα τι μου γίνεται. Ναι. Το μόντελινγκ συνέβη. Ναι. Μετά από 27-30 χρόνια στο θέατρο, με είδε κάποιος με την αλλαγή του look που έκανα και λέει: σε θέλω και αυτό το πράγμα. Θέλεις. Το μαλλί ήταν βασικά που βοήθησε. Ναι, όλο το. Δεν ξέρω, το όριμο, το κύρος αυτό που έχει η εμφάνιση ενός άντρα με άσπρο μαλλί και άσπρο μουσι και όλο αυτό το πράγμα. Έχει ένα κύρος. Στην περίπτωση δηλαδή πούλησε το πιο όριμο look. Το πιο όριμο look, ακριβώς. Okay. Και δεν ήξερα να μπούσουλα τι μου γίνεται. Ναι. Τι έκανα, ξεφύλισα οτιδήποτε κινείται, είδα βίντεο, είδα φωτογραφίες από διάφορα μοντέλα που ποζάρουν και λέω: οπα, θα το προσπαθήσω. Για να δω αυτή τη γωνία, να δω την άλλη, να προσποιηθώ λίγο από εδώ. Ναι. Ξέρεις, αυτό σιγά σιγά σου βγαίνει. Φυσικά. Απλώς υποκρίθηκα ένα ρόλο του μοντέλου. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ένα μοντέλο, δεν έχω υπάρξει μοντέλο, αλλά έχω δει πολλές φωτογραφίσεις, είτε εργαζόμουν στα περιοδικά, δεν είναι μόνο να πάει να στηθεί, είναι να δώσει διαφορετικές γωνίες από παντού, ώστε να έχει μετά ο φωτογράφος κάτι να χρησιμοποιήσει, έτσι δεν είναι? Ναι, και όχι μόνο διαφορετικές γωνίες. Ναι. Αν μπορεί κιόλας και να έχει το βλέμμα που χρειάζεται να έχει, να μην είναι άδειο το βλέμμα του. Ναι. Είναι ακόμη καλύτερο, ανεβαίνει στο level που λέμε. Ναι. Είναι πιο εύκολο από το να είσαι ηθοποιός και να πρέπει να θυμάσαι τα λόγια σου και όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Πρόσεξε, θα μας δίνουν τα μοντέλα. Δεν πειράζει. Για πες. Ας μας δίνουν. Εγώ πάντα λέω ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μην παίρνουμε τίποτα στα πολύ σοβαρά. Δεν κάνουμε τίποτα πολύ σοβαρό σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να τα παίρνουμε όλα πολύ χαριτωμένα και πολύ ελαφριά. Ναι, τα GNTM και όλα αυτά. Ναι. Απεικονίζουν μια πραγματική εικόνα του κόσμου της μόδας. Είναι σκληρός ο κόσμος της μόδας. Εμένα καμιά φορά αυτό που με ενοχλεί είναι ο τρόπος, το έλαβε αγάπη μου, κουνήσου λίγο. Δηλαδή εμένα μου φαίνεται πολύ αγενές όλο αυτό. Είναι παλιακό αυτό που λες τώρα. Είναι παλιακό. Δεν το κάνουν αυτό. Το κουνήσου και τα λοιπά είναι πολύ παλιακό. Okay. Γιατί έτσι μιλάνε στα ελληνικά αντίστοιχα σοου μόδας ή εγώ δεν το έχω δει καλά? Δεν νομίζω. Έχω να το δω αυτό χρόνια στον χώρο της μόδας. Κουνήσου και τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει και είναι, στο ξαναλέω, παλιακός τρόπος για να συμπεριφοράς ενός τύπου ο οποίος κάνει πως ξέρει. Ναι. Αυτό που λέω πάντα ότι πλέον για να είσαι μοντέλο δεν χρειάζεται να είσαι όμορφος. Χρειάζεται να είσαι ο τύπος, το πρότυπο που θέλει πλέον ο πελάτης για να παρουσιάσει το προϊόν. Αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Έχουμε δει πάρα πολλά μοντέλα τα οποία είναι υπέρβαρα, έχουν περίεργο πρόσωπο, έχουν σημάδια στο πρόσωπο. Είναι το πλέον πώς θέλει ο πελάτης να δει, πώς βλέπει το προϊόν του πάνω σου. Ωραία. Άρα αυτόματα είσαι μοντέλο. Ωραία. Αυτό το κομμάτι που λες για τα κορίτσια, δεν ξέρω αν υπάρχουν υπέρβαρα αγόρια, κυρίως στο μόντελινγκ. Ναι, με. Αυτό είναι λίγο εμπορικό και ψεύτικος προς το πολιτικό κομμάτι? Δηλαδή το κάνουν λίγο για να πουλήσουν και στα πιο υπέρβαρα άτομα? Ή πραγματικά είπε ο κόσμος της μόδας δεν ήταν σωστό τόσο καιρό που κάναμε αδύνατα μοντέλα, έλα να δώσουμε και την ευκαιρία στους πιο γεμάτους και στις πιο γεμάτες? Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο εμπορικό όλο αυτό το ζήτημα. Είναι εμπορικό. Δεν θέλω να σταθώ αυτό που είπε και ο Τζόνταν Πίτερσον, ας πούμε, για το μοντέλο που είδε το εξώφυλλο, την κοπέλα που της είχαν βάλει μαγιό. Και ήταν πάρα πολύ υπέρβαρη και είπε ότι αυτό που βλέπω είναι λάθος. Αυτό ακριβώς είναι είναι απολύτως λάθος. Ένα manipulation που κάνουν οι εταιρείες, όλες αυτές οι διαφημιστικές. Όπως είναι απολύτως λάθος να δούμε ένα ανορεξικό κορίτσι. Ακριβώς. Είναι απολύτως λάθος και τα δύο. Ναι. Γι' αυτό έχω μείνει στη δεκαετία του 90 με τα γόρια, τους άντρες και τα μοντέλα. Λίντα Ευαγγελίστα, όλες αυτές. Σιντι Κρόφορντ, ας πούμε. Αυτά για μένα ήταν ήταν το άψογο, το αισθητικά πάρα πολύ όμορφο. Τα αγόρια στο μόντελινγκ, που τώρα πια, νομίζω και στα κορίτσια υπάρχει, αλλά στα αγόρια είναι πιο έντονο, είναι gender fluid. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και σε mainstream επιδείξεις και καμπάνιες, βλέπεις αγόρια που δεν είσαι σίγουρη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν αγόρια ή κορίτσια. Πώς το βλέπεις αυτό? Είμαι ένας άνδρας ο οποίος είναι... Ακριβώς θέλει να ισορροπεί πάντα τις καταστάσεις. Θέλω ο άντρας να είναι άντρας και η γυναίκα να είναι γυναίκα. Και αν κάποιος προσδιορίζεται κάτι άλλο? Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό το κομμάτι το θεωρώ, δεν ξέρω, το θεωρώ μεγάλο αστείο πλέον. Το θεωρώ από τα μεγαλύτερα αστεία που συμβαίνει παγκοσμίως. Το ότι θα προσδιοριστώ μπεκάτσα, θα προσδιοριστώ... Καλά, δεν είναι μπεκάτσα. Ένα άτομο που λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ γεννήθηκα ξέρω, με σώμα αγοριού, αλλά αισθάνομαι κορίτσι, κάτι ενδεχομένως και πιο περίπλοκο. Αυτός δεν έχει δικαίωμα να ποζάρει και ενδεχομένως κάποια άτομα που αισθάνονται περίπου το ίδιο να το δουν και να πούν «Να, κάποιος σαν εμένα». Ναι, δεν το συζητώ. Η ελευθερία είναι ελευθερία. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, πάλι σε εισαγωγικά το λέω αυτό. Ναι. Για μένα σου λέω ότι προτιμώ να βλέπω, οι ρόλοι μας είναι συγκεκριμένοι. Είσαι γυναίκα, είμαι άντρας. Η φύση επίσης σωστά τα πράγματα. Βλέπει τη φύση τι έχει κάνει. Αυτό είναι αυτό το άσπρο και το μαύρο. Το γκιν και το γιάν. Τα υπόλοιπα, τα παρακλάδια, όλα τα υπόλοιπα. Σαφώς δεν είπαμε θα τα κάψουμε στους φούρνους του Auschwitz, αλλά... δεν με εκφράζουν, δεν έχω να πω κάτι. Αν κάποιος, κάποια καμπάνια θέλει να χρησιμοποιήσει τέτοιο είδους μοντέλα, το κάνει. Εγώ προτιμώ τους δύο πόλους. Εγώ είμαι άντρας και αυτή είναι η γυναίκα. Τελείωσε για μένα. Εκεί θέλω να απευθύνομαι. Και αυτό παιδί. Ναι. Θέατρο. Θέατρο. Για πάμε στην παράσταση. Πες μας λίγο τι και πώς. Παράσταση. Πες μου ότι είναι ψέμα. Άντωνι Νίλσον. Έχει και υπότιτλο η παράσταση. Πες μου ότι είναι ψέμα. Πες μου ότι είναι ψέμα, επιχείρηση Ωρωπός. Ο Τάσος Ιορδανίδης σκηνοθέτησε και διασκεύασε. Έχει και ένα κόλλημα με τον Ωρωπό. Έχει κάποια σχέση με τον Ωρωπό. Έβαλε εκεί το αστυνομικό τμήμα του Ωρωπού. Λοιπόν, υποψήφιος δήμαρχος Ψωνάρα, εγώ στον Ωρωπό, με τη γυναίκα μου, ναι. Με τις γιόγκες της κτλ. Μια πολύ ωραία φάρσα. Γνωστή φάρσα. Έχει ξανανέβει. Σπύρος Πούλης, Κώστας Αποστολάκης, Κωνσταντία Χρυστοφορίδου, Αντώνης Καλομυράξης και εγώ. Να. Τα υπόλοιπα είναι σαν να προσπαθώ να σου πω πώς είναι η γεύση της ζάχαρης χωρίς να τη δοκιμάσεις. Πρέπει κάποιος να είναι στην παράσταση, να δει την παράσταση ή να με γελάσει ή να μας πετάξει δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσω στον κόσμο. Ναι. Πάντως δεν σας πετάνε. Δεν μας πετάνε, ίσα-ίσα μας πετάνε χαμόγελα. Ωραία. Αυτό είναι το... Ναι. Πόσο σημαντικό είναι το χαμόγελο, μάλλον το γέλιο στην παράσταση, το χειροκρότημα για σένα? Δεν ξέρω, το χειροκρότημα δεν ξέρω. Ναι, είναι και αυτό μέρος του θεάματος, όχι μόνο του θεάτρου. Αλλά το ότι κάνουμε τον κόσμο, το νιώθω, να γελάει ή να συγκινείται, γιατί υπάρχουν στιγμές που συγκινείσαι κιόλας και να ξεχνιέται λίγο από όλα αυτά τα πράγματα που του συμβαίνουν, είναι πάρα πολύ δυνατό για μας σαν συναίσθημα. Δηλαδή, εκεί που λέμε ότι οι ηθοποιοί αδειάζουν, κατεβαίνουν τους σκηνής, βγαίνουν τα φώτα και αισθάνονται ένα άδειασμα. Ουσιαστικά δεν είναι άδειασμα από ό,τι έχω καταλάβει, είναι γέμισμα. Γιατί εγώ αισθάνομαι, λες και έχω βγάλει από πάνω μου, ψυχολογικά σου μιλάω. Λες και βγάζω από πάνω μου ένα τόνο. Δεν ξέρω, ένα βάρος που έχω. Είναι θεραπεία το θέατρο. Έτσι. Μεγάλη θεραπεία. Δεν το συζητώ. Δηλαδή. Έχω περάσει καταστάσεις, έχω χάσει δικούς μου. Αν καθόμουν σπίτι, μπορεί να ήταν πιο βαρύ αυτό το πράγμα, ενώ ανεβαίνοντας σκηνή είναι σαν να μου παίρνει σιγά σιγά αυτό το πόνο που έχω μέσα μου. Μου κάνει είναι ψυχοθεραπεία για μας το θέατρο. Είναι πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Το ότι είσαι και μοντέλο και κάνεις δουλειές μόντελινγκ, δηλαδή τώρα που μιλάμε, έχεις και δουλειές μόντελινγκ που σε περιμένουν κάπου να πας κάτι να κάνεις. Στο ξαναλέω, δεν το παίρνω σοβαρά. Δεν είπα ότι το παίρνεις σοβαρά. Δέχομαι ένα casting και λέει μια δουλειά και Μάνο μου, μετά το θέατρο σε θέλει κάποιος να κάνεις ένα κατάλογο με κουστούμια. Πάω, βάζω τα ρουχαλάκια μου, κάνω και την ωραία δουλειά. Αυτό είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν λέω ότι είναι κάτι παραπάνω. Άλλη θα ήταν η ερώτηση. Το ότι πρέπει να είσαι γυμνασμένος, καλοπισμένος κάπως. Πράγμα που δεν ξέρω για έναν ηθοποιό ίσως δεν είναι τόσο, έχει να κάνει με το ρόλο του περισσότερο. Σε βάζει σε κόπο? Δηλαδή γυμναστήριο χρειάζεται να πηγαίνεις? Όχι τόσο πολύ. όχι τόσο πολύ όσο, και να, όσο να κρατάς το βάρος σου σε φυσιολογικά... Ναι, δηλαδή θα πας, ας πούμε, σε ένα σουβλατζίδικο να φας 3 πιτόγυρα. Βέβαια, εννοείται. Πόσα τρως? Εγώ τρώω 3. Δεν μου φτάνουν τα 2. Ξέρεις, όταν κάποιος σου λέει τρώω λίγο ή πολύ, ρώτησε πόσα πιτόγυρα, γιατί είναι ο απόλυτος νομίζω. Ένα 87 δεν προλαβαίνει. Τα 2 σουβλάκια δεν προλαβαίνω να μου κάνουν κάτι. Τρως και πατάτες? Φυσικά. Τηγανιτές μέσα ή απ' έξω? Κυρίως μέσα, απ' έξω δεν νομίζω. Όχι, τρώω κανονικά τα πάντα. Τρώω τα πάντα, δεν έχω. Ναι. Ναι, έχει τύχει να πρέπει να τρώω μπρόκολο και αυγό βραστό για μια επίδειξη στο Μιλάνο. Ναι. Έλειωσα. Τι επίδειξη ήταν αυτή, μαγιό? Όχι, ήταν επίδειξη. Ξέρεις, οι Ιταλοί κάνουν κάτι ρούχα τα οποία φτάνει στη γάμπα και λες, οπα, γιατί δεν μπαίνει το κουστούμι. Δεν θα πει ποτέ. Είναι πάρα πολύ fit οι Ιταλοί. Ναι. Άρα, εγώ την ήθελα πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Πασαρέλα σου μιλάω πάντα. Ναι. Και έπρεπε να δυνατήσω. Αλλά όταν κάνεις αυτές τις δίαιτες, δεν χάνεις μόνο στο σώμα. Σκάσεις το μούρι. Ναι. Ναι, οκ, τρέλα δικιά μας. Ναι. Δεν θέλει καθόλου γυμναστική, ναι, αλλά θέλει δίαιτα να κόψεις πάρα πολύ τις θερμίδες σου. Και το κατάφερες. Φυσικά. Και μετά σουβλάκια. Όχι, μετά επανέρχεσαι σιγά-σιγά. Όχι, δεν είναι το. Εγώ έχω ένα lifestyle το οποίο δεν ήταν. Καταλαβαίνεις, δεν ήταν πολύ του φαγητού. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Το φαγητό για μένα είναι, είναι ενέργεια. Mm-hmm. Το τρως για να έχεις ενέργεια να μπορείς να κινείσαι. Δεν το θεωρώ την απόλαυση της. Έχω γεννηθεί για να τρώω. Ναι, οκ. Θέατρο, κάνεις θέατρο, κάνεις μόδα. Τι είναι αυτό που δεν έχεις κάνει ακόμα και θέλεις πάρα πολύ να πετύχεις? Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να σκηνοθετήσω. Να σκηνοθετήσω σειρά και μάλιστα βαριά, dark, αστυνομική σειρά, ελληνική. Έχεις βρει σενάριο? Έχω βρει σενάριο, όχι, δεν έχω βρει, έχω σκεφτεί σενάριο. Ναι, και θέλω να το σκηνοθετήσω. Σαν μικρό παιδάκι κάνεις, έτσι πώς το λες. Πάρα πολύ, ναι, όντως. Θέλω και πίσω από τις κάμερες πλέον να κάνω πράγματα. Είναι εύκολο αυτό, έναν ηθοποιό να τον δεχτούν ως σκηνοθέτη, ή υπάρχει και μια προκατάληψη ότι άσε μας τώρα, ρε Μάνο, εσύ είσαι σκηνοθέτης, εσύ κάνεις αυτό, εσύ είσαι ηθοποιός, αυτό κάνεις εσύ και εντάξει, άσοδο αυτό στους ειδικούς. Συνήθως το κάνουν πολύ, δηλαδή οι ηθοποιοί μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, έτσι δεν είναι? Δεν το κάνουν. Ναι, όχι μόνο. Κοίτα, εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο, πάμε λίγο αργά. Ναι. Και όχι μόνο. Εδώ σου λέω, έχω πρόβλημα εγώ που έκανα τώρα μετά από 30 χρόνια modeling και εσύ είσαι μοντέλο, κάνεις και modeling, μήπως δεν... Τι μήπως δεν είναι, παιδιά? Τιμήθηκαν τώρα να σε παρεξηγήσουν. Βλέπε Αμερική τι γίνεται με τους οποίους που δεν έχουν αφήσει οίκο για οίκο που κάνουν. Καταλαβαίνεις τα εξώφυλλά τους, τους καταλόγους τους. Εδώ θα σας πειράξει ότι τι, ότι ένας που έχει τελειώσει το Εθνικό Θέατρο και παίζει στην Επίδαυρο, δεν μπορεί να κάνει κανένα κατάλογο αν κρατείται καλά ρούχων, θα χαρακτηριστεί μη ποιοτικός, για όνομα του Θεού. Ο Χριστόφορος τι έκανε ο παπαγαλιά της? Mm-hmm. Τι έκανε ο άνθρωπος? Απλώς πρέπει να... το όνειρό σου να το κάνεις να επιμένεις και να το κάνεις πραγματικότητα. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Εγώ να σου ευχηθώ όλα στα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Έχεις μάλλον έναν τρόπο να τα καταφέρνεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.